Κύριε Λάσβα, ένα πρωτοφανέ περιστατικό σημειώθηκε στην γειτονική μα πόλη στην Καρδίτσα. Βέβαια, αφορά εσά, ένα αντρικαλείο επιχειρηματία. Μιλήσαμε ένα τέτοιο σήμερα. Σα κλέψαμε ένα τρενάκι. Ένα τρενάκι μεγάλο σε όγκο και πολύ βαρύ. Κάποιο σίγουρα δεν το πήρε εκτό τη δουλειά που να ξέρει να το ξυλώσει, να το μεταφέρει. Ήταν τόσο μεγάλο όσο ήταν στην κεντρική πλατεία που είχαμε εδώ στα Τρίκαλα. Ήταν στην πλατεία Παυσιλίπου, κλειστό από δύο μεριές περίπου. Δεν μπορούσε να βγει, πολύ δύσκολα δε, και εγώ πήγα να το μεταφέρω και δεν μπορούσα να το ξαναβγάλω. Γιατί από τη μία μεριά ήταν το παγοδρόμιο και από τη μεριά ήταν ακόμα αναστημένο ένα μηχάνημα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, να κλέψει κάποιο συνάδελφο από κάποιον άλλο. Τώρα τι έγινε. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία είναι πυκνοκατοικημένη. Πυκνοκατοικημένη είναι. Κάποιος κάτι. Όχι, όχι. Γι' αυτό ήθελα τώρα ξανά πάλι στην ασφάλεια της Καρδίτσας θέλω να πάω. Πότε βρήκαμε κάτι άλλο. Έγινε ξημερώματα Τρίτης. Πόσο στοιχίζει το τρενάκι, γιατί σημεία μιλάμε. 20.000 ευρώ. Και το είχατε πόσο καιρό, το αγοράσατε καινούργιο υποθέτω. Ναι, ναι. Το έχω 3 χρόνια. Γιατί οι υποψίες σας στρέφονται σώνει και καλά σε κάποιον συνάδελφο και όχι σε κάποιον άλλον που θα ήθελε να το κλέψει και να πουλήσει σε συνάδελφό σας. Να πουλήσει σε συνάδελφο είναι πολύ λίγοι συνάδελφοι που είμαστε. Δηλαδή, αν θα το πουλήσει κάπου εδώ, κάποιο θα το αντιληφθεί, κάποιο θα το ξέρει. Συνάδελφο θα πει Νίκο, είχε ο Νίκο τέτοιο τρενάκι. Αποκλείται να το πάρει κάποιο άλλο. Τώρα κάποιο γύφτο ή οτιδήποτε παλατζή ή οτιδήποτε να το πάρει, αυτό ήταν πολυστηρικό. Δεν ήταν σιδήρα. Και να το μεταφέρει σε 4 άτομα. Δεν ήταν κλειδωμένο, δεν είχατε λάβει κάποια μέτρα ασφαλείας. Ήταν με τις γραμμές, δεν μπορούσε να το βγάλει. Είχε τελειώσει η περίοδος που Χριστουγέννων και έφυγε ο φύλακας. Και λέμε σε 2 μέρες θα το μαζέψω. Πήγα να το μαζέψω και ήταν το μισό έλλειμμα. Είστε πολύ λίγοι επιχειρηματίες αυτού του χώρου σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ σας γνωρίζεστε όλοι. Πιστεύετε ότι τελικά θα βρεθεί κάπου. Είναι εκτός χώρας μάλλον ή έχει φύγει. Προχτές είχα πάει στην Οικουμενίτσα. Περίμενα το καράβι γιατί πίστευα ότι μάλλον θα το στείλουν στην Ιταλία. Πήγα, έκανα εκεί δήλωση στο λιμενικό, προσπαθήσαμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Μάλλον το έχουν κάποτε αποθηκευμένο και περιμένουν κάποια άλλη στιγμή να περάσει. Να... Οι υποψίες σας τρέφονται κάπου. Ναι, βέβαια. Συναδέλφους τίποτα. Έχω κάποιους. Τι ακριβώς έχουν κλέψει, κύριε Λάσδα? Τη μηχανή, 2 βαγόνια από το μηχάνημα που δουλεύει, παίρνει το ρεύμα και 7 γραμμές.